Πλατανιάς Βίζας Μεγάρων στο γήπεδο του Μάλεμα για την 26η αγωνιστική του Super League. Ο Πλατανιάς ήθελε διακαώς την νίκη για να επιστρέψει σε επιτυχίες μετά από 8 άγωνες αγωνιστικές. Σε ένα παιχνίδι που συγκέντρωσε αρκετό κόσμο στο γήπεδο του Μάλεμα. Πρώτη φάση για τον Πλατανιά, στο έκτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Ο Νασλίδης εδώ με την μπάλα στην κατοχή του. Οι κόντρες ευνοούν τον Μαρτσάκη, παίρνει την μπάλα, σουτάρει ο Μιχελής. Με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα στην πρώτη φάση του αγώνα. Ο Βίζας απειλεί στο 9. Με τον Νταντάμι εδώ να σουτάρει από πλάγια θέση, με γροθιές απομακρύνει ο Λαζαρίδης. Μια ευκαιρία ακόμα για τον Πλατανιά στο 26 από ατομική ενέργεια του Νασλίδη. Εδώ παράλληλη κίνηση, ωραίο το σουτ στη γωνία, πέφτει ο Μιχελής, διώχνει σε κόρνερ. Εξαιρετική φάση με τον εορτάζοντα Θωμά Νασλίδη. Το γέμισμα εδώ στην περιοχή του Πλατανιά. Είμαστε στο 31, ένα σουτ του Παυλίδη εκτός εστίας του Λαζαρίδη. Για να φτάσουμε στο 43, ο Κουρτεσιώτης εδώ θα κάνει ιδανική σέντρα, κεφαλιά από τον Μαρτσάκη που θα σκοράρει ο Χανιώτης επιθετικός για το 1-0 του Πλατανιά στο 43, σε ιδανικό χρονικό σημείο, λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Ο Στέφανος Μαρτσάκης ανοίγει το σκορ για τον Πλατανιά, 1-0 απέναντι στον Βίζαντα Μεγάρων στο γήπεδο του Μάλεμε. Μια φάση στο 45 που λίγο έλειψε να υπάρξει σύραξη στο γήπεδο. Εδώ βάζει επικίνδυνα τα πόδια του Ροβίθης στα χέρια του Λαζαρίδη. Οι δύο τους λογομαχούν και συνέχεια παρεμβαίνουν και συμπαίχτες των δύο ποδοσφαιριστών. Λίγο έλειψε να χαλάσει το παιχνίδι από αυτή την συγκεκριμένη φάση, καθώς τα νεύρα ουσιαστικά ήταν τεταμένα μετά την προσπάθεια του Ροβίθη να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Λαζαρίδη. Επικίνδυνο το παιχνίδι από τον Ηρακλειώτη, επιθετικό του Βίζαντα. Τελικά η κυρία Μίτση, διαιτητής του αγώνα, έδωσε κίτρινη κάρτα στο Λαζαρίδη και στο Ροβίθη για αυτή την εμπλοκή του στο περιστατικό. 47 όμως από το φάουλ του Μιρτσέτα, απευθείας εκτέλεση, μπάλα στα δίχτυα του Μιχελή. Ο Πλατανιάς θα κάνει το 2-0. Έξοχη εκτέλεση φάουλ από τον Σέρβο του Πλατανιά, 2-0. Η χαλήτικη ομάδα, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, πάει στα αποδυτήρια με ένα σκορ ασφαλείας για την επανάληψη. Δεύτερο ημίχρονο, ο Μιρτσέτα θα μπει στην περιοχή, δείχνει να ανατρέπεται και όπως θα δείτε η κυρία Μίτση θα του δώσει κίτρινη κάρτα για θέατρο. Εδώ θα μπορούσε να δοθεί και πέναλτι. Η κυρία Μίτση που ήταν εύκολη στις υποδείξεις κίτρινων καρτών στο παιχνίδι, έδωσε συγκεκριμένα 10 κάρτες. Και εδώ ο φανατικός οπαδός του Πλατανιά. Το πλάγιο που εκτελείται συνέχεια τον Βίζαντα, μια κεφαλιά από τον Ροβίθη μπλοκάρει ο Λαζαρίδης, υπήρχε και ακούσιο χέρι από τον Τζανί, μια ωραία αντεπίθεση συνέχεια για τον Πλατανιά. Στο 74, Μιρτσέτα, τέτα-τέτα, καθυστερεί όμως, θα κοπεί σε κόρνερ. Για να φτάσουμε στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, εδώ είναι ο Μιρτσέτα που βγαίνει στην αντεπίθεση, θα κάνει σέντρα ιδανική, Νασλίδης σκοράρει για τον Πλατανιά, 3-0. Διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της Χανιώτικης ομάδος με τον Θωμά Νασλίδη να χρήζεται σκόρερ. Επιστρέφει σε επιτυχίες ο Πλατανιάς, ο οποίος εδώ έχει ένα καλό σουτ με τον Γκονζάλες στο 89 στην τελευταία φάση του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα 3-0.